Ελληνίδες, Έλληνες, πριν από λίγο τελείωσε η διάσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εξέδρεση λύσεως για να μην οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, με απόλυτη συνέστηση της ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, κάναμε μια ίστατη προσπάθεια, συμμετέχοντας για πρώτη φορά βέβαια σε συζήτηση των πολιτικών αρχηγών, από την οποία είχαμε αποκλειστεί τις προηγούμενες μέρες. Καταθέσαμε τις 7 πολιτικές θέσεις των ανεξάρτητων Ελλήνων που έχουν να κάνουν με την κατάργηση, την καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, αφού διεξαχθεί Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου που θα ελέγξει το χρέος από το 1974 μέχρι σήμερα, συν την εξέταση του προγράμματος της πρώτης δανειακής σύμβασης, του PSI και της δεύτερης δανειακής σύμβασης, την άμεση ανάληψη του καταστατικού ελέγχου της μετοχικής πλειοψηφίας Τράπεζας της Ελλάδος, την άμεση ανακήρυξη της ΑΟΖ, την ομόφωνη διακομματική πρόταση αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, την ενημέρωση του Συνόλου της Εθνικής Αντιπροσωπείας για τα πεπραγμένα των προηγούμενων κυβερνήσεων του Μνημονίου από το 2009 μέχρι σήμερα και την εξάντληση του Συνόλου των νομικών και πολιτικών εργαλείων για την ενίσπραξη των οφειλών της Γερμανίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Παράλληλα, αναφερθήκαμε με απόλυτη σαφήνεια στα εθνικά θέματα, τα οποία τις επόμενες μέρες, την ώρα που η χώρα με ευθύνη των δυνάμεων του Μνημονίου, του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, δυστυχώς δεν συζητηθήκανε. Και αναφερόμαστε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα εξετάσει το θέμα των Σκοπίων, της εισόδου των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία, θέμα που για μας είναι το ίδιο σημαντικό με το εθνικό θέμα της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Αναφερθήκαμε στην ανάγκη του αμέσου παγώματος των μέτρων του Μαΐου και του Ιωνίου, προκειμένου να υπάρχει μία ανάσα στον ελληνικό λαό που δέχεται μία τρομερή επίθεση εκβιασμού από τους δανειστές, και αναφερθήκαμε επίσης σε τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά με την ρευστότητα, με τις αποσύρσεις των καταθέσεων, κάνοντας ουσιαστικά δυνατή μία εθνική λύση την οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν βουλευτές των κομμάτων που μετέχουν στη νέα σύνδεση της Βουλής. Από τη μεριά των κομμάτων που ξεκάθαρα είπαν ότι η πολιτική τους είναι το μνημόνιο, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς δεν είχαμε ανταπόκριση. Οφείλω να πω ότι ο κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμφώνησε στα 7 σημεία, εκτός της διαγραφής της καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων και της μονομερούς διαγραφής του χρέους μετά τον λογιστικό έλεγχο. Από τη μεριά του κυρίου Σαμαρά η απάντηση ήταν ουσιαστικά ότι θέλει εκλογές, γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κουβέλης, ενώ στα θέματα που έχουν να κάνουν με την διαγραφή του χρέους, με την αντιμετώπιση της επίθεσης από το μνημόνιο, υπήρχε καλή πρόθεση, δεν ήταν δυνατή μια δημιουργία μιας εθνικής κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης που θα έδινε ουσιαστικά τη δυνατότητα στον τόπο να φύγει από το βρόγχο του μνημονίου και των δανειστών, λόγω της ελλείψεως του αναγκαίου αριθμού βουλευτών. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες καταθέσαμε επίσης σαφέστατο οδικό χάρτη για το πώς θα μπορέσει να γίνει άμεσα εκτελεστό το σχέδιό μας. Ζητήσαμε ψήφο εμπιστοσύνης και ξεκαθαρίσαμε ότι για να προχωρήσουμε στην καταγγελία των δύο δανειακών συμβάσεων χρειάζεται ο αριθμός των 180 βουλευτών. Όλες αυτές οι προτάσεις μπλοκαρίστηκαν από την επιμονή των δύο κομμάτων, των σημερινών συγκυβερνώντων, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, να συνεχίσουν να υπηρετούν όχι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αλλά τα συμφέροντα του μνημονίου. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, έχοντας καταθέσει, ως μόνο κόμμα που έχει καταθέσει, ξεκάθαρες προτάσεις που κυβερνείται η Ελλάδα, αποδεσμεύοντας τους Έλληνες και τις Ελληνίδες από το αδεσμά των τοκογλύφων, θα συνεχίσουν να δίνουν τον αγώνα λέγοντας πάντα αυτό το οποίο ισχύει για πάντα. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να υπηρετήσουμε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού, χωρίς βέβαια τη συμμετοχή των μεγάλων πρωταγωνιστών, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σαμαρά, που επέδειξαν ακόμα μια φορά την αλαζονία της εξουσίας. Δεν διδάχθηκαν από τον ελληνικό λαό. Προχωράμε λοιπόν δυστυχώς σε μια προεκλογική περίοδο
που πλέον ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει. Θέλει να συνεχίσει να ζει υπό τις απειλές της κυρίας Μέρκελ, των τραπεζιτών, με συνεχή μείωση των εισοδημάτων και απειλή της απώλειας της ιδιωτικής περιουσίας τους και της δημόσιας περιουσίας. Θέλουμε να συνεχίσουμε στην πατρίδα μας ο κύριος Φούχτερ, ο Ράιχμπάχερ, να είναι εδώ ως κυβερνήτες ενός ελεύθερου τόπου. Θέλουμε να μας εξουσιάζουν ακόμα και στα εθνικά μας θέματα. Ή θέλουμε να έχουμε μια Ελλάδα ελεύθερη, που με σκληρή δουλειά, με αλλαγή των δομών που οδήγησαν ουσιαστικά σε αυτή την κατάσταση, θα προχωρήσει στο αύριο. Για μια Ελλάδα που θα ανήκει στους Έλληνες. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα που ξεκινήσαμε, οι 210.000 που υπογράψαν την δυτική μας διακήρυξη, Ελληνίδες και Έλληνες. Θα κάνουμε διάλογο με τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τη γνώμη των πολιτών και δεν θα αλλάξουμε τις απόψεις μας κάτω από καμία πίεση. Δεν πιέζονται οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντηση. Ελπίζω αρκετά σύντομα. Ευχαριστώ.